να ζηλεύετε. Thank you.
μεγαλύτερη χαρά. Μεγαλύτερη χαρά. Σας ζήτησα μια καθαρή εντολή. Μου δώσατε μια κρυστάλλινη εντολή. Θα ξεκινήσω όπως είχα ξεκινήσει πριν από 5 χρόνια. Κάπου αυτή την εποχή. Σήμερα κάποιοι κέρδισαν και είναι χαρούμενοι. Κάποιοι έχασαν και είναι λυπημένοι. Όμως δεν υπάρχουν νικητές. Δεν υπάρχουν νικημένοι. Ο Δήμος μας περιμένει από εμάς μια καλύτερη προοπτική από αύριο. Με συνεργασία, με ανοιχτά καρδιά, χωρίς εγωισμούς, χωρίς περηφάνειες, θα πάμε το Δήμο εκεί που του αξίζει. Η αγάπη σας είναι ένα βαρύ φορτίο. Το ξέρω, το έχω συνειδητοποιήσει και θα το σηκώσω μαζί με όλο το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπράβο! Άξιο! Μπράβο! Σήμερα πραγματικά αλλάζουμε σελίδα. Αυτή τη νίκη, αυτή τη μεγάλη χαρά, θέλω να την αφιερώσω σε όλους τους συνεργάτες μου, σε όλους αυτούς που με πίστεψαν και έμειναν δίπλα μου, μέχρι και σήμερα. Θέλω να την αφιερώσω στα παιδιά, στους εθελοντές μας, δεν μπορώ να τους πω όλους, που δούλεψαν από το πρωί μέχρι το βράδυ με ψυχή και με πίστη. Θέλω να την αφιερώσω σε όλους εσάς, σε όσους ψήφισαν και σε όσους δεν μας ψήφισαν. Θέλω να την αφιερώσω στην οικογένειά μου, που πρέπει να ξαναγνωριστούμε γιατί έχουμε καιρό να την δω. Απάνω απ' όλα, θέλω να την αφιερώσω σε δύο ανθρώπους που δεν είναι μαζί μας. Στο Γιώργο τον Μάνθο, που ήταν ένας από τους πρωτεργάτες αυτής της κίνησης και ξέρω τώρα ότι είναι περήφανο για μένα. Και στον πατέρα μου, που ξέρω ότι από ψηλά τώρα θα με κεράει. Σοβαρά, υπεύθυνα, θα μοκελάμε, χαιρόμαστε σήμερα και αύριο σηκώνουμε τα μανίκια, ανοίγουμε τα χέρια και πάμε όλοι ξανά μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Μέσα τα βάζει της καρδιάς μου. Θέλω να το πιστέψουμε. Ο Δήμος αναδύεται, ο Δήμος συχνάει με όλους μαζί, με συνεργασία από όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα το γλεντήσουμε, λέει ο Μπούρας, για να δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Νέα σελίδα, νέα λογική, με ένα καλό προεκλογικό αγώνα που δεν έχει κόντρες και έτσι πρέπει να είναι, γιατί από αύριο όλα τα προβλήματα είναι κοινά και όλα τα προβλήματα θα πάμε μαζί με όλους τους συνδυασμούς, με σοβαρές συγκλήσεις, γιατί αυτό που θέλετε όλοι είναι ένα Δήμο πάλι πρωτοπόρο. Ένα Δήμο να είμαστε πάλι περήφανοι για αυτό. Και θα τον έρχεται. Ευχαριστώ. Το ανάγκο είναι.
Μια καινούργια μέρα ξεκινάει αύριο για το Δήμο Ξυλοκάστρου Βροστίνης. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Είναι όμως και μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνουμε από τους συμπολίτες μας. Ελπίζουμε ότι με τη δουλειά, τη συλλογική, τη δικιά μας, του συνδυασμού μας, αλλά και των άλλων δημοτικών παρατάξεων, θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα πολύ μεγάλα και συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα συγχαρητήριά σας. Πραγματικά, ο αγώνας 5 ετών στην αντιπολίτευση, εμείς που είμαστε οι παλιότεροι, πραγματικά αυτός ο αγώνας βρήκε τώρα τη δικαίωσή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συμπολίτες μας, γιατί αυτή η νίκη δεν είναι της ανανεωτικής συνεργασίας. Αυτή η νίκη είναι των συμπολιτών μας, των δημοτών του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. Είμαστε όλοι μαζί, είμαστε ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και εργατικότητα τα τεράστια προβλήματα που θα παραλάβουμε την 1η Σεπτέμβρη. Έχουμε δεσμευτεί ότι η επόμενη μέρα δεν θα μας βρει όλους με τα χέρια στη δουλειά. Θα σηκώσουμε τα μανίκια και θα δουλέψουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, συμπολίτες μας, για την δική σας συμπαράσταση, για το δικό σας αγώνα. Εμείς είμαστε εδώ για όλους εσάς. Ευχαριστούμε, κυρία Μαστέλου. Πάμε στον κύριο Λόντο. Καλησπέρα. Η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι δημότες και στο συνδυασμό και σε εμάς είναι τιμή, αλλά είναι και ευθύνη. Για να δουλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με τρόπο που ξέρουμε πετυχημένο στις δουλειές μας και για την επόμενη μέρα για το καλό του Δήμου μας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λάσκο. Ο νέος Δήμαρχος Ξυλοκάστρου Βλάσης Σιώτος ευαγγελίστηκε από την προηγούμενη Κυριακή την ενότητα και τη σύμπνοια των δημοτών του Δήμου Ξυλοκάστρου Βροστίνης. Εμείς, ως νεοεκλεγέντες συνεργάτες του, υποσχόμαστε στους δημότες του Ξυλοκάστρου και της Ευρωστήνης ακριβώς αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Λάσκο, και η κυρία Μενούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους συνδημότες μας που μας έδειξαν εμπιστοσύνη και έχω να πω ότι από εδώ και πέρα μας περιμένει πολλή δουλειά για να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την ψήφο που μας δώσανε.